Είχαμε πάει σε ένα σημείο στη Βλαχιά, λέγεται. Πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο σε αυτό. Αλλά λόγω ότι θέλαμε και τους γονείς της γυναίκας να τους αφήσουμε να κάνουν κάτι μπάνια, τους αφήσαμε τον Ιούλιο εκεί. Πηγαίνοντας για τον Άγιο, απάνω για τη Βλαχιά, για ψάρεμα, πριν φτάσουμε στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο, όπως το είχαμε όπως και συνήθιο, πάλι τον περνάμε στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο εκεί, να ανάβουμε ένα κεράκι και να συνεχίζουμε το δρόμο μας. Πράγματι, πήκαμε, ανάψαμε το κεράκι μας, μέσα προσκυνήσαμε, βγήκα πρώτος εγώ έξω από την εκκλησία. Το αυτοκίνητο που είχα ήταν ακριβώς δίπλα από την πόρτα στα κάγκελα του Αγίου Γιάννη. Εγώ πήγα στο αυτοκίνητο, είχα ανοιχτή την πόρτα, όπως καθόμουν εκεί από τη δεξιά μου μεριά, έξω τώρα από την εκκλησία, δεξιά μεριά όπως έχει κάτι λουλούδια στο προάβλιο, βλέπω ένα παππούλι να έρχεται. Τον κοίταξα, σε μία στιγμή τον έχασα όμως. Εκείνη τη στιγμή βγήκε και η γυναίκα μου. Μπαίνοντας και η γυναίκα μου στο αυτοκίνητο, τον ξαναβλέπουμε στις σκάλες. Το παππούλι αυτό είναι. Την ώρα που πάω να ξεκινήσω και εγώ γυναίκα μου, μπήκε από μία μεριά και κλείνοντας την πόρτα εγώ και βάζοντας μπρος στο αυτοκίνητο. Βλέπουμε έναν Άγιο, ένα, πώς να το πω, ένα χαμογελαστό πρόσωπο, ένα παππούλι, πώς να το πω, έσκυψε, δηλαδή έσκυψε το κεφαλάκι του έτσι, το γύρισε, μας κοίταξε, είχε ένα τρομερό χαμόγελο, μας χαιρέτησε και ξεκινήσαμε να φύγουμε. Το χαιρετήσαμε και εμείς. Αμέσως, γεια σας πάτερ, είπαμε, βγάλαμε και το χέρι μας απ' έξω και το χαιρετήσαμε. Η γωνία της εκκλησίας που τον είδαμε εμείς φεύγοντας, πήραμε μία στροφή πάρα πολύ λίγα μέτρα, 20-30 μέτρα είναι. Είναι κάποιος φούρνος εκεί. Μου λέει ο Κώστας, δεν μπαίνεις, μου λέει, να πάρεις ψωμί εδώ να πάμε στον παππού και στη γιαγιά. Σταματάω, μπαίνω στο φούρνο, ψάχνω ώσπου να έρθει η κοπέλα που πουλάει το ψωμί, το μάτι μου περιπλανήθηκε λίγο στα πράγματα και το μάτος πέφτει στα εικονίσματα. Τον βλέπω το γέροντα που πριν λίγο τον είχα δει. Μου λέει η κυρία, τι θέλατε, λέω, θα μου δώσετε λίγο ψωμί και κάτι τυρόψωμα. Μου λέει ευχαρίστως, λέω, να σας κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ότι θες κορίτσι μου. Λέω, αυτός ο γέροντας, αυτός ο παππούλης, πού λειτουργεί, είναι εδώ στον Άγιο Ιωάννη ή σε κάποια άλλη περιοχή? Μου λέει, με κοιτάει καλά λίγο παράξενα εκείνη, μου λέει, τον θες πολύ? Λέω, ναι, τον ήθελα να πάω να του μιλήσω. Μου λέει, κορίτσι μου, δεν ζει ο γέροντας αυτός. Και την ώρα εγώ πάγωσα. Λέω, τι είναι αυτό που μου λες? Εγώ τώρα τον είδα, δεν έχουν περάσει 5 λεπτά, της λέω. Καλά, καλά, κορίτσι μου, λέει, ηρέμησε. Όχι, λέω, δεν έχω τίποτα, αλλά αυτό που μου λέτε είναι κάτι. Κάτι, λέω, δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Μου λέει, από πού είσαι? Λέω, είμαι από την Αθήνα. Της εξήγησα ότι πηγαίνω στη Βλαχιά. Μου λέει, αν ξαναπεράσεις ποτέ από τα μέρη μας, έχει κοιμηθεί στη λίμνη Ευβοίας. Πήγαινε να τον προσκυνήσεις. Όταν ζήσαμε όλο αυτό το που μας συνέβηκε, λέω, όπου και να είναι αυτό το μέρος, γιατί δεν ήξερα ούτε τον Όσιο Δαβίδ, ούτε το Πάτερ Ιάκωβο, ούτε τίποτα δεν γνώριζα ως εκείνη την ώρα, να έχω κάτι να πω ότι εκεί θα πάμε. Όπου και να είναι, της λέω, αύριο ξημερώνοντας θα σε πάω όπου και να είναι. Στην άκρη του κόσμου. Στην άκρη του κόσμου, λέω, θα σε πάω να δούμε αυτό το μέρος και να προσκυνήσουμε στον τάφο. Εγώ θα ξεκινήσει για λίμνη. Ούτε ξέρω και ότι θα φτάσω στις Ροβιές. Δηλαδή ούτε αυτό ήταν διευκρινισμένο από κάπου, ψάχνοντας. Θέλω να σας δώσω, καταλάβετε ότι ψάχνοντας πήγαινα εκεί πέρα. Δεν υπήρχε τίποτα που να γνωρίζουμε. Απλώς τίποτε. Κάτι με τραβούσε και με πήγαινε σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε στο μοναστήρι, με το που μπαίνω στο μοναστήρι, ακόμα δεν ξέρω τι είναι το Οσίο Δαβίδ. Δεν ξέρω τίποτα. Με το που μπαίνω μέσα, πέφτω σε έναν ιερομόναχο. Του λέω, κάποιος τάφος, κάποιου γέροντα. Μου λέει, είναι δίπλα από την εκκλησία. Δεν είδα κόσμο. Δεν είδα άλλον άνθρωπο κοντά μου. Πάω πάνω από τον τάφο του και τον είδα. Έχει μια φωτογραφία τώρα που πρέπει να έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Όπως τον είδα εγώ. Thank you.
Ερχόμενος λοιπόν στο μοναστήρι μαζί με μερικούς συνεργάτες μου, με υπεδέχθη ο γέροντας στην είσοδο του Ιερού Ναού. Αυτό το οποίο με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και κατάλαβα ότι πρόκειται ενός χαρισματούχου ανθρώπου που ειδικά είναι από τον Θεό δοσμένος αυτό, ήταν ότι εφάνηκε πως ο γέροντας με γνώριζε από πολλά χρόνια, ενώ με έβλεπε για πρώτη φορά. Κατάλαβα δηλαδή έντονα ότι υπήρχε μέσα του ένα διορατικό και χαρισματούχο ταλέντο, χάρισμα, με το οποίο γνώριζε τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο εξωτερικά στο πρόσωπο, αλλά και στο βάθος υπαρξής του ακόμα. Γιατί αμέσως αναφέρθηκε σε μερικά γεγονότα της προσωπικής μου ζωής και πίστηκα ότι με γνώριζε πριν εγώ το γνωρίσω. Άρα κατάλαβα ότι μπροστά μου είχα έναν άγιον άνθρωπο και αυτό με συνεκλώνησε πάρα πολύ. Κάποια φορά, όταν τυχαίνει να ειδούμε ένα δέντρο καρποφόρο, φορτωμένο με τους ωραίους και πολύτιμους καρπούς του, το καμαρώνουμε και θεωρούμε αυτονόητη την πλούσια καρποφορία του. Σε μια τέτοια στιγμή δεν σκεπτόμαστε το δέντρο αυτό γυμνό από φύλλα, στην καρδιά της βαρυχημονιάς, και δεν έχουμε την εικόνα του με τα ακροτηριασμένα κλαδιά του στην εποχή του κλαδεμού. Εμείς θαυμάζουμε και καμαρώνουμε το κατάφορτο από όριμους και γευστικούς καρπούς δέντρο, αλλά δεν παρακολουθήσαμε και δεν γνωρίζουμε εμείς εκείνες τις φάσεις της ζωής του που έπρεπε να προηγηθούν για να βρεθούμε εμείς τη στιγμή αυτή που το καμαρώνουμε στην ευχάριστη θέση της απολαύσεως της ωραίας εικόνας του και ενδεχομένως και του γευστικού καρπού του. Κάτι παρόμοιο μας συμβαίνει και όταν στεκόμαστε μπροστά στην εικόνα ενός καταξιωμένου πνευματικού αγωνιστού. Καθώς τον θαυμάζουμε, έχουμε την εντύπωση ότι η πνευματική του πορεία έγινε χωρίς δυσκολίες, ότι ήταν ίσως απροβλημάτιστη. Ευχαριστός γέροντας πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1920 στο Λιβύση της Μάκρης, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στο ύψος περίπου του Καστελόριζου. Το έτος 1922 η οικογένεια του μικρού Ιακώβου ακολουθεί τον σκληρό δρόμο του ξεριζωμού και της φυγής από τα πάτρια χώματα, όπως όλος ο μικρασιατικός ελληνικός πληθυσμός της μαρτυρικής Ιωνίας. Όμως παρά το γεγονός του μεγάλου και αθεράπευτου ψυχικού πόνου του ξεριζωμού από τα πάτρια χώματα της Ιωνικής γης, η οικογένεια του γέροντα Ιακώβου δεν ένιωσε ποτέ τον ψυχικό ξεριζωμό από το πνεύμα της αγιασμένης Ορθοδοξίας της γης των πατέρων της. Το γενεαλογικό δέντρο της οικογενείας του γέροντα είχε ευλογηθεί από τον Θεό με 7 γενναίες ιερομονάχων, έναν αρχιερέα και έναν άγιο. Το τελευταίο αγιασμένο κλίμα αυτής της πνευματικής αμπέλου υπήρξε στις ημέρες μας ο μακαριστός γέροντας. Πολλές φορές δοκιμάζουμε στη ζωή μας δυσκολίες και ψυχικούς πόνους αβάστακτους
από γεγονότα που δείχνουν ότι μας καταδικάζουν σε κάποια τελεσίδικη εξουθένωση ή καταστροφή. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να γνωρίζει ότι μέσα σε κάποιες εξουθενωτικές δοκιμασίες μας μπορεί να πέφτει ο ευλογημένος σπόρος μιας πνευματικής ανθοφορίας με αφάνταστες χαρισματικές δωρεές στην προσωπική μας ζωή. Ποιος μπορούσε αλήθεια να αντιληφθεί ότι ο τραγικός ξεριζωμός της οικογενείας του πατρός Ιακώβου και οι σκληρές συνθήκες της προσφυγιάς αποτελούσαν απλώς φάσεις της πνευματικής πορείας του μικρού Ιακώβου από το λιβύσι της προγονικής του εστίας στην πνευματική αυλή της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, όπου ο μικρός σπόρος Ιάκωβος θα γινότανε το πανύψηλο δέντρο της αγάπης και της ευλογίας του Θεού για χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές. Δεν θα μπορούσε και στην περίπτωση του πατρός Ιακώβου να επαναληφθεί την στιγμή της προσφυγιάς του ο λόγος του Θεού προς τον Αβραάμ: «Βυγές από τη γη σου και τον τόπο που κατοικείς και έλα, έστω μέσα από την προσφυγιά, να σου δείξω την αυλή της Μονής του Οσίου Δαβίδ, όπου θα κατοικήσεις και θα με δοξάσεις». Το έτος 1924 η ταλαιπωρημένη οικογένεια του γέροντα μεταφέρεται επιτέλους στη Βόρειο Εύβοια, στο χωριό Φαράκλα. Ο παππούς μας έλεγε ότι μέσα στο σπίτι επικρατούσε τρία πράγματα: αγάπη, νηστεία και ελεημοσύνη. Αυτά τα τρία ήταν βασικός σταθμός μέσα στην οικογένεια. Η αγάπη ήταν διάχυτη μέσα στο σπίτι. Όσον αφορά για την ελεημοσύνη, κανείς δεν περνούσε από το σπίτι και να μην φροντίσει η μητέρα του, η γιαγιά, η Θοδώρα, όπως τη λέγαμε, να τον φιλοξενήσει. Όταν ακόμη ορισμένα κορίτσια ήταν σε θέση, σε ηλικία γάμου, ό,τι μπορούσε να συνεισφέρει, πάντα ήταν η ελεημοσύνη ένα ακροκέραμο μέσα στην όλη κατάσταση. Και είναι γεγονός ότι τις περισσότερες φορές ήταν και μυστική. Κανείς δεν το γνώριζε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο παππούς έδινε έμφαση σε αυτά τα τρία πράγματα: αγάπη, νηστεία και ελεημοσύνη. Πολύ μεγάλη σημασία στην πνευματική εξέλιξη των απογόνων έχει η πνευματική κατάσταση και γενικά ο τρόπος ζωής των προγόνων τους. Έχει μεγάλη σημασία η ρίζα, έλεγε συχνά ο γέροντας. Αυτή τη ρίζα ευτύχησε να αισθανθεί ως τον πρώτο αλλά και σημαντικότερο ίσως παιδαγωγό του στη ζωή της πίστεως και της ευσεβίας στο πρόσωπο της μητέρας του Θεοδώρας, που ήταν στολισμένη με τις αρετές της ελεημοσύνης, της εγκρατείας, της νηστείας, της εργατικότητος και της νοικοκυροσύνης. Η μακαριστή Θεοδώρα είχε πράγματι διαμορφώσει στη συνείδηση του μικρού ήδη Ιακώβου την έννοια αλλά και την αναγκαιότητα της ασκήσεως βίας στον εαυτό του για το ξεπέρασμα των ελαττωμάτων του και των αδυναμιών του που δυσκόλευαν την πνευματική του πρόοδο. Ο μικρός Ιάκωβος είχε μάθει να αγωνίζεται με επιμονή στις περιπτώσεις που έπρεπε να επιτύχει αρετές απαραίτητες για την πρόοδό του αυτή. Στις διάφορες παιδικές χαρισματικές ενέργειες και εκφράσεις του μικρού Ιακώβου που φανέρωναν το μετέπειτα πνευματικό του μεγαλείο, η μητέρα του με πολλή διάκριση ενεργούσε.
ποτέ δεν άφηνε την ευκαιρία να τονίζει με πολύ αγάπη πως ό,τι έχουμε είναι δώρο του Θεού, και στις διάφορες χαρές που δημιουργούσε ο μικρός Ιάκωβος, εκείνη εφάρμοζε το γραφικό, ούτε είδε, ούτε άκουσε, με μοναδικό σκοπό να προφυλάξει τον εαυτό της και τον μικρό Ιάκωβο από την ρίζα της ίησης. Και το έκανε με τέτοια αγάπη και σεβασμό για να μην πληγώσει την προσωπικότητα του μικρού Ιακώβου και δημιουργήσει αντίθετα αποτελέσματα, μειονεξίες, εγωισμούς και τα συνακόλουθα. Ο γέροντας από τα μικρά του χρόνια έμαθε να ασκεί τη βία επάνω του, την κατά Θεόν βία. Δούλευε κοντά στον πατέρα του, ο οποίος ήταν κτίστης, να κουβολάει πέτρες, λάσπες κλπ. Και έτσι, όπως μας έλεγε πολλές φορές ο ίδιος, αυτό έγινε αιτία να ασκείται κατόπιν και στη μοναρχική του ζωή. Διότι έμαθε από μικρό παιδί να δουλεύει και να ασκείται. Το κύριο χαρακτηριστικό του πατρός Ιακώβου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η βία που ασκούσε πάνω στον εαυτό του στο καθετή. Εφάρμοζε το γραφικό «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσι αυτήν». Δεν συγκατέβαινε εύκολα στον εαυτό του. Μια πατερική φωνή θα μας πει ότι στην προσπάθεια της πνευματικής μας ζωής πρέπει με τη βία να αντιμετωπίζουμε τη βία που ασκεί πάνω μας ο κακός μας εαυτός, ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας. Ο μακαριστός γέροντας στο σημείο τούτο μας γίνεται παράδειγμα για μίμηση. Μας δείχνει ότι και εμείς μπορούμε με τη δική μας βία πάνω στον εαυτό μας να ανοίγουμε το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού. Είναι γεγονός ότι και ο ίδιος ο γέροντας, όσο προχωρούσε στην ηλικία, στα εφηβικά του χρόνια, δεν μπόρεσε ποτέ να οραματιστεί τον εαυτό του Άγιο και μεγάλο ασκητή. Δεν είχε βλέψεις μεγαλόπνοες και οράματα μεγάλων πνευματικών κατακτήσεων. Με πνεύμα ταπεινοφροσύνης και συναισθήσεως των αδυναμιών του, έβλεπε μπροστά του τον ανηφορικό και δύσκολο δρόμο της πνευματικής του πορείας. Ήξερε όμως ότι είχε την βοήθεια του Θεού και τη χάρη του για ένα βιασμό του εαυτού του εντελώς θεοδίδακτο μέσα από τους βίους και τα συναξάρια των Αγίων. Μελετώντας τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, προσήλωνε το νου του και τη σκέψη του και συντόνιζε τον Άγιο Πόθο της ασκήσεως προς τα κατορθώματα των μεγάλων μορφών του ασκητικού αγώνος. Προσπαθούσε με ζήλο να μιμηθεί τις διάφορες ασκήσεις των Αγίων που διάβαζε στα συναξάρια. Με τον τρόπο αυτό, η βία που ασκούσε στον εαυτό του απέβαινε συν το χρόνο μια χαρισματική πλέον βία, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος για το περπάτημά του στη στενή και τεθλιμμένη οδό της ζωής, της πίστεως και αγιότητος εν Χριστώ Ιησού. Στην ηλικία των 22 ετών, ο πατήρ Ιάκωβος στερήθηκε το μεγάλο στήριγμα της ζωής του, τη μητέρα του. Κάποια μέρα, διηγείται ο γέροντας, με φώναξε η μητέρα μου και μου είπε «Παιδί μου Ιάκωβε, μετά 3 ημέρες θα φύγω, θα πεθάνω». Ήρθε ο άγγελός μου και μου το είπε. Μου έδωσε την ευχή της λέγοντας «Παιδί μου Ιάκωβε, παπάς να γίνεις και τα αδέρφια σου το χέρι να σου φιλήσουν». Όταν η ευλογημένη ψυχή της μητέρας μου έφυγε για τους ουρανούς, εγώ από τον πόνο μου λιποθύμησα
Τόσος μεγάλος ήταν ο πόνος μου για τον αποχωρισμό μου από τη μητέρα μου, αλλά την ασκητική μου ζωή συνέχισα και μετά το θάνατο της μητέρας μου, με την ίδια διάθεση και επιμονή, μέχρι την ηλικία των 27 ετών που με πήραν στρατιώτη. Η στρατιωτική ζωή του γέροντα δεν ανέκοψε όπως θα ενόμιζε κανείς την προσπάθεια του πνευματικού του αγώνα. Παρόλη την προσπάθεια που κατέβαλε ο στρατιώτης Ιάκωβος να ζει εν κρυπτό την εν Χριστώ ζωή του, γινότανε συχνά αντικείμενο παρατηρήσεως ενοχλητικών και ποικίλων σχολείων από τους συναδέλφους του. Βέβαια, δεν έλειψαν και κάποιοι συνάδελφοί του που πρόσεξαν με σεβασμό και ιδιαίτερη εκτίμηση το άψογο ήθος του και τον αξιομίμητο θρησκευτικό του ζήλο. Το ρώτησα πώς λέγεται. Έτσι και ο Ιάκωβος Τσαλίκης, συνάδελφος στρατιώτης, μου είπε το χωριό του και πόσο του άρεσε η εκκλησία για το βιβλιαράκι που το ρώτησα. Τι βιβλιαράκι είναι αυτό που έχει στην κουβέρτα σου? Και μου είπε ότι είναι ένα ευχολόγιο που δεν το βγάζω από πάνω μου. Αυτό στο τέλος της ζωής μου θα το βάλουν στο μαξιλάρι μου. Το ρώτησα σαν νέος, παιδιά που είμαστε. Του λέω, Ιάκωβε, έχεις, του λέω, κάνει καμιά γνωριμία με καμιά κοπέλα εδώ πέρα που είσαι? Εδώ πέρα? Γιατί όλα μεταβάλλονται. Τη φύση δεν μπορεί να τη μεταβάλλουμε. Λοιπόν, εσύ πώς αντέχεις? Κώστα, όλα μεταβάλλονται. Εάν πιστεύεις Θεό, δια της προσευχής και της μετανοίας. Μεταβάλλονται όλα. Δεν έχω πάει σε γυναίκα και ούτε πρόκειται να πάω όσο υπάρχει το βιβλίο αυτό στα χέρια μου. Η μετάνοια είναι μια μεγάλη δουλειά. Εγώ τάχτηκα για κληρικός και θα πάω στον Άγιο Δαβίδ, θα πάω να υπηρετήσω το υπόλοιπο της ζωής μου άμα θα αποδοληθούμε και όσο θέλει να με αφήσει ο Θεός. Δεν προσβάλλω εγώ τη φύση, δεν προσβάλλω τίποτα. Είναι η προσευχή, αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτή είναι η οικογένειά μου, αυτή είναι τα πάντα. Έτσι πέρασε η περίοδος των 3 ετών της θητείας του και 30 πλέον χρόνων γύρισε στο χωριό του ο γέροντας ελεύθερος. Εκεί, αφού αποκατέστησε την αδελφή του, τηρώντας την εντολή της μακαριστής του μητέρας, ήταν έτοιμος να ακολουθήσει τη ζωή που από μικρό παιδί ολόψυχα επόθησε, τη μοναχική ζωή. Η απόφαση του πατρός Ιακώβου για τη μοναχική ζωή είχε στοχεύσει αρχικά προς τους Αγίους Τόπους. Πριν ξεκινήσω, διηγείται ο γέροντας, θεώρησα απαραίτητο να πάω στο μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ να ζητήσω την ευλογία, τη βοήθεια και τις μεσητείες του Οσίου. Ήταν 15 Ιουλίου 1952 όταν έφτασα για αυτό το σκοπό.
Αυτήν ακριβώς την ημέρα παρουσιάστηκε στον γέροντα με τρόπο θαυμαστό Όσιος Δαβίδ, ο οποίος μέσα στην παραδείσια εικόνα μιας ουράνιας πολιτείας ασκητών κάλεσε τον γέροντα να ενταχθεί στη μοναχική του αδελφότητα. Χριστόν μεσή της έτοιμος. Δόξα Πατρί και Υιός και Η ζωή στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ επεφύλασε πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες στον μακαριστό γέροντα. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της μονής ήταν ερυπωμένες και δεν εξασφάλιζαν μια στοιχειώδη ανθρώπινη ζωή. Όμως ο γέροντας βρήκε τον τρόπο να διαφεύγει από τις δύσκολες και προβληματικές καταστάσεις που δημιουργούνται στη μονή από διάφορες αιτίες. Και ο τρόπος αυτός ήταν η υπακοή στον ηγούμενο της μονής, τον πατέρα Νικόδημο. Παρόλο που ο ηγούμενος και πνευματικός μου πατέρας δεν ζούσε συνεχώς μέσα στη μονή λόγω των εφημεριακών καθηκόντων του σε κάποια ενορία της λίμνης, έλεγε ο γέροντας, έβαλα αρχία παράβατη την υπακοή που είναι η βάση και το θεμέλιο στη μοναχική ζωή. Τίποτα δεν έκανα χωρίς ευλογία, χωρίς άδεια του ηγουμένου. Για όλα ζητούσα την ευλογία του και αυτό απαιτούσε συχνές κοπιαστικές πορείες 4 και 5 ωρών να κατέβω στη λίμνη για να πάρω ευλογία για διάφορα θέματα προσωπικά και της μονής. Ο μακαριστός γέροντας είχε παραδώσει την ψυχή του στον πνευματικό του με την πνευματική αίσθηση ότι την είχε προσφέρει στα χέρια του ίδιου του Χριστού. Μια τέτοια σχέση κάθε χριστιανού, μοναχού ή λαϊκού με τον πνευματικό του αποτελεί το ατράνταχτο θεμέλιο της πνευματικής ζωής εν Χριστώ Ιησού. Στο θεμέλιο αυτό στηρίζονται ακλόνητα και από το θεμέλιο αυτό αναβλύζουν όλες οι αρετές του Αγίου Πνεύματος. Αυτές όμως τις αρετές δεν τις άφηνε ο γέροντας να διαλάμπουν μεταξύ των λίγων συμμοναστών του. Έκρυβε ό,τι καλό είχε από τα μάτια του οποιοδήποτε. Αγωνιζόμενος να αγιαστεί με καθαρότητα καρδίας μόνον ενώπιον του Κυρίου του. Προσπαθούσα, έλεγε αργότερα ο γέροντας, να αγωνίζομαι εν κρυπτό. Περίμενα να νυχτώσει και όταν οι πατέρες ησύχαζαν στα κελιά τους, τότε άνοιγα το πίσω πορτάκι της μονής και μέσα στη νύχτα ξεκινούσα για το ασκητήριο του Αγίου Δαβίδ. Το σκοτεινό μονοπάτι το φώτιζε θαυματουργικά μέσα στη νύχτα ένα αστεράκι που κατέβαινε από τον ουρανό με τη χάρη του Αγίου. Εκεί στο ασκητήριο του Αγίου έκανα ολονύκτια δέηση στον Κύριο. Amen.
Στις 18 Δεκεμβρίου του έτους 1952, σε ηλικία 32 ετών, ο μοναχός Ιάκωβος χειροτονείται από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο, ιεροδιάκονος, και την επομένη 19 του ίδιου μηνός σε πρεσβύτερο. Ύστερα από λίγες ημέρες λαβαίνει από το Μητροπολίτη του και τη γραπτή άδεια της πνευματικής πατρότητος. Έτσι, λέγει, ο ίδιος ο πατήρ Ιάκωβος μπορούσε να εξομολογώ τους χριστιανούς. Η χειροτονία του πατρός Ιακώβου σε ιερομόναχο τον ενίσχυσε πνευματικά με την τέλεση της καθημερινής θείας λειτουργίας. Κοινωνώντας καθημερινά τα άχραντα μυστήρια, ένιωθε τέτοια δύναμη μέσα του που έλεγε ότι αισθανόταν σαν λιοντάρι. Τέτοια θεϊκή φωτιά είχε η ψυχή μου που όλη την ημέρα ούτε πεινούσα, ούτε διψούσα, ούτε ζέστη, ούτε κρύο ένιωθα. Από το πρωί ως το βράδυ εργαζόμουν ακούραστος. Το 1975, με απόφαση του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου, αναδεικνύεται ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Η υπεύθυνη πλέον ανάληψη της πνευματικής και διοικητικής διακονίας στην Ιερά Μονή έθεσε τον λίχνον της φωτεινής προσωπικότητος του γέροντος επί την λιχνίαν. Ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης, ο βιαστής της Βασιλείας των Ουρανών, έγινε και βιαστής της καρδίας αμέτρητου πλήθους ανθρώπων, οι οποίοι έβρισκαν και συνεχώς βρίσκουν στο αγιασμένο πρόσωπό του λυτρωτικές για αυτούς αντάβγειες της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Στην περίπτωση του μακαριστού γέροντα απεδείχθη αληθινός ο πατερικός λόγος. Εάν δεις έναν άνθρωπο που να ζει με αγνότητα και να είναι γεμάτος ταπεινοφροσύνη, έναν άνθρωπο ελεήμονα, πράον, με ήθος Χριστό, που να είναι γεμάτος συμπάθεια για τον πλησίον, φιλόθεων, φιλάδελφων και γενικά στολισμένον με όλες τις αρετές, ω, τι όραμα μεγάλο είδες! Βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, αξιώθηκες να ειδείς τον αόρατο Θεό στον ορατό του ναό και στην εικόνα του που είναι ο ενάρετος αυτός άνθρωπος. Η ανάδειξη του μακαριστού γέροντα πατρός Ιακώβου σε ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ εγκαινιάζει μια νέα περίοδο της πνευματικής του ζωής αλλά και της ζωής όλης της αδελφότητος. Από την πρώτη γνωριμία μαζί του μπορώ να πω με σκλάβωσε με την απλότητα, την ταπείνωση, την αγάπη του καθώς και τον ασκητικό του βίο. Ζούσε ασκητικά ως προς το φαγητό του, ως προς τον ύπνο του και ως προς τις εν γέννη συνθήκες διαβιώσεώς του. Φτάνει να σας πω πως το κρεβάτι του μέσα στο κελάκι του αποτελείται από 4 σανίδες και μόνο. Τον επισκεπτόμουν συχνά στο κελάκι του. Καρέκλα δεν υπήρχε και καθόμαστε χάμω και είχαμε πνευματικές συζητήσεις και ανταλλάσσαμε σκέψεις που με ανέβαζαν πολύ ψηλά. Όταν πήγα, πήγα κατευθείαν στην εκκλησία. Αμέσως ήρθε ο γέροντας. Με ρωτάει από πού ήρθες γυναίκα. Ήρθα από την Αθήνα, έχω το παιδί μου. Ήρθα από το Χριστό έρχομαι, έτσι ακριβώς, γιατί εγώ έτσι μίλησα. Έρχομαι από το Χριστό. Έχω το παιδί μου, πολύ βαριά άρρωστο. Και έρχομαι για βοήθεια. Τι έχει το παιδί σου?
Λέω, πρέπει να έχει τον πειρασμό. Ο γέροντας μου έδωσε την ευχή του, μου έδωσε ευλογίες από τον Άγιο Δαβίδ και γύρισα στο σπίτι μου. Το Σάββατο πήρα με τον άντρα μου το παιδί μας και πήγαμε. Ο γέροντας μας καλοδέχτηκε με αγάπη πολύ και μάλιστα είπε, τι έχει μωρέ τούτο το παλικάρι, αν δεν θα δωρά μου να γίνεις καλά και να σε κάνουμε δικό μας παιδί. Είπα, άμποτες γέροντες, να μου χρωστάει γέροντα, να μου χρωστάει ο Κύριος τέτοια τιμή εμένα την αμαρτωλή. Ο γέροντας ήταν ένας θησαυρός ολόκληρος και ο καθής που ήρθε σε επαφή μαζί του προσπαθούσε να κλέψει, να αντλήσει, να αντιγράψει όσες πιο πολλές αρετές θα μπορούσε από τον άνθρωπο αυτόν. Ομολογουμένως, εγώ τον θαύμασα για όλες αυτές τις αρετές, το πλήθος των αρετών του. Αλλά ανάμεσα σε αυτές δεν μπόρεσα παρά να διακρίνω τις δυο σπουδαιότερες, γιατί ήταν λίγες οι στιγμές συγκριτικά με ό,τι ήθελα εγώ να μείνω κοντά στο γέροντα. Αυτές οι δυο κυρίως αρετές του, με τις οποίες ήταν καταστολισμένος ο γέροντάς μας, ήταν εκείνη της αγάπης, της ανίποτης αγάπης, της ανεξάντλητης αγάπης και η άλλη της μεγάλης ταπεινοφροσύνης του. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο οποίος με τη χάρη του Θεού είχε φτάσει σε ύψη αγιότητος και ο οποίος ήταν και κοσμημένος με ένα πλήθος αρετών, είχε μια βαθιά συνέστηση της όποιας αμαρτωλότητός του, γιατί όσο κανείς προάγεται στην αγιότητα, τόσο βλέπει και τις λεπτομέρειες και όχι μόνο τα χοντρά πράγματα, και γι' αυτό έλεγε χαρακτηριστικά, επαρομίαζε μάλλον τον εαυτό του σαν ένα ψόφιο σκυλί, και δεν ήταν ταπεινολογίες τα λόγια του αυτά, αλλά ήταν μια συνέστηση μιας πραγματικότητος την οποία τη συνέκρινε όχι με τους άλλους ανθρώπους, οπότε θα προέκυπτε μια υπεροχή, αλλά της καταστάσεώς του την οποία συνέκρινε με την απόλυτη καθαρότητα του Θεού. Αυτό το βλέπαμε, το νιώθαμε. Τι έρχεστε εσείς, το συνεδίαζα, εσείς οι σοφοί, καθηγητές πανεπιστημίου, ξέρω εγώ, οι αεροπαγίτες, οι εφέτες, οι πρόεδροι εφετών, τι βρίσκεται σε μένα. Και ας σημειωθεί εδώ ότι δεν πηγαίναμε μόνον ανώτατη δικαστική, και οι ίδιοι πατριάρχες, ο νυν οικουμενικός πατριάρχης, δύο φορές τον επισκέφθη, όπου προείδε ακόμη και την ενθρόνησή του ως Πατριάρχου Οικουμενικού. Οι Ατλαντρίτες, δεσποτάσεις στο Σόιφας, τον Άγιο Τάφο, στον Παράγιο Τάφο, είχαμε αγίους. Επίσης, ο μακαριστός γέρον ήτο και πολύ ελεήμων. Πραγματικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, χωρίς αυτό να είναι υπερβολή, ως ένα μικρό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πολλά εκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια του και πάρα πολλοί άνθρωποι ευοηθήθησαν και ανακουφίστησαν στις ανάγκες του. Είναι χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο έλεγε, όταν μάλιστα μία φορά κάποιος ζητούσε βοήθεια και αυτός προσέφερε. Και κάποιος του παρετήρησε και του λέει, «Γέροντα, μα δώσαμε εκεί». Και του λέει, «Παιδί μου, 5 δίνω, 50 μου δίνει ο Θεός». Και είναι γεγονός ότι όσο περνούσε ο καιρός και όσο περισσότερο αυτός με αγάπη έδινε, τόσο περισσότερο του προσέφεραν οι άνθρωποι, και γι' αυτό είπα ότι κυριολεκτικά έπαιξε ένα ρόλο μικρού Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο γέροντας ταυτιζόταν ψυχικά και πνευματικά με τους πονεμένους ανθρώπους που εβασανίζονται από σωματικές ή ψυχικές ασθένειες και με τους αμαρτωλούς που με συντριβή καρδίας ζητούσαν το έλεος της κατανόησής του και της αγάπης του. Ο γέροντας έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά, μιλούσε μαζί τους και με την σοβαρότητα και την πνευματική ευθύνη που απευθύνεται στους μεγάλους. Τα αγκάλιαζε
και τους μετέδιδε τη σιγουριά της πνευματικής του προστασίας και της απεριόριστης γι' αυτά αγάπης του. Γνωρίζοντας την αυξανόμενη διάδοση των ναρκωτικών, τα συμβούλευε να μην παίρνουν τίποτε πόσιμο ή βρόσιμο από ξένον άνθρωπο ή από κακούς φίλους. Ούτε μια καραμέλα, ούτε ένα αναψυκτικό. Και για να δώσει έμφαση στο λόγο του, έλεγε στα παιδιά: «Εγώ από άνθρωπο που δεν ξέρω, ούτε αντίδωρο δεν παίρνω». Άκουσε, πάτε μου, εμείς πάτε μου, ότι βρήκα θα τηρήσουμε. Διότι λέει, ο Χριστός μας είδε, είπε ο Χριστός μας, «Προφήθες πάντα έθνη, βαπτίζουν αυτούς το όνομα, τρώνε που δίνουν σαν μήνυμα». Πραγματικά ο γέροντας, ένας νέος θα έλεγα Ιωάννης Συναίτης, έζησε σε βάθος της πλάτος αυτό που λέγεται ταπείνωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι κάποτε κάποιος χριστιανός τον μήνυσε για κάποιο θέμα, τον πήγε στο δικαστήριο. Αλλά ο γέροντας έλεγε μέσα του ότι δεν πρέπει να τον αφήσουμε τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται και να κουλάζεται, πρέπει εμείς να δώσουμε πρώτο παράδειγμα της ταπεινώσεως και της αγάπης. Γι' αυτό όταν τον συνάντησε πρώτη φορά, τον χαιρέτησε με τα καλύτερα λόγια, δεύτερη φορά, τρίτη, και κατόπιν ο άνθρωπος αυτός έγινε ο πιο πιστός φίλος του μακαριστού του γέροντα. Έτσι λοιπόν, δείχνοντας την ταπείνωσή του και την αγάπη, κέρδισε ακόμη μια ψυχή. Γιατί έλεγε, θυμόταν πάντοτε τον Άγιο Διονύσιο Ζακύνθου, ο οποίος συγκόλλησε ακόμα και το φωνιά του αδελφού του. Ο γέροντας Ιάκωβος, κοσμημένος με τις αρετές του Αγίου Πνεύματος, είχε όλες τις χαρισματικές προϋποθέσεις για να πρικιστεί με την υψίστη των αρετών τη διάκριση. «Ζήτησα», έλεγε ο γέροντας, «στην προσευχή μου από το Θεό να μου δώσει το χάρισμα ώστε να γνωρίζω από τα πρόσωπα τις καρδιές των ανθρώπων για να μπορώ να τους βοηθώ, και ο Θεός μου το έδωσε». Η διάκρισή του λοιπόν ή το επίσης παροιμιώδης, και αυτό είναι αυτονόητο εφόσον η διάκριση προϋποθέτει την αγάπη και την ταπείνωση, και με αυτήν αντιμετώπιζε τον κάθε άνθρωπο προσωπικά και κατά την χρίαν του έκαστο. Όλες αυτές οι αρετές του μακαριστού γέροντος με ένα υπέροχο τρόπο εφανερώθησαν εις το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, όπου εκεί επί δεκαετίες ολόκληρες είχε αφιερωθεί και επί ώρες ατέλειωτες υπηρετούσε τον άνθρωπο ο οποίος προσήρχεται εις αυτό. Αλλά αυτό το οποίο γινόταν το μυστήριο της εξομολογήσεως ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα, καθήμενος, γονατισμένος πολλές φορές, και εμείς δίπλα του γονατισμένοι σε ένα τόσο ιερό χώρο, με μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, κάναμε συζήτηση, και πριν καν διατυπώσουμε τις όποιες αδυναμίες ή ελλείψεις, ο γέροντας σχεδόν τις ήξερε, σχεδόν τις έλεγε, σχεδόν συμφωνούσε ή διαφωνούσε, αλλά δεν ήταν ποτέ αυστηρός. Η ζωή του γέροντα ήταν πλούσια σε θεοσημείες, σε θαυμαστές ψυχικές οράσεις. Η πνευματική του επικοινωνία με τον αγαπημένο του Άγιο και προστάτη του, τον Όσιο Δαβίδ, ήταν για αυτόν θέμα τόσο απλό όσο η δική μας σχέση με τους συνανθρώπους μας. Αφού προσευχήθηκε ο γέροντας, 40 μέρες μου είπε, μου λέει, έλα εδώ κυρά Βιολέτα, μου είπε ο Άγιος Δαβίδ ότι ο Θεόδωρος θα γίνει καλά. Δεν μου είπε την ημέρα που θα γίνει καλά ο Θεόδωρος. Και μου είπε να σου πω να μην απελπιστείς, να μην χάσεις την πίστη σου, και όταν γίνει ο Θεόδωρος καλά, ο Κύριος θα τον κατευθύνει. Εγώ το πίστεψα και το πιστεύω μέχρι σήμερα. Διορατικό και προορατικό ήταν δύο σημαντικά χαρίσματα της προσωπικότητος του γέροντος
που επέστρεψαν τους πνευματικούς του μόχθους και τη βία που άσκησε στον εαυτό του για να γίνει άξιος της Βασιλείας των Ουρανών. Οι χαρισματικές ενορατικές καταστάσεις και ικανότητες του γέροντα επλούτιζαν το πνεύμα του με γνώση, όχι πλέον ανθρώπινη, αλλά θεία και χαρισματική. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε τη στοιχειώδη εκπαίδευση, που στη Φαράκλα, στο δημοτικό σχολείο, από το 1927, παιδάκι 7 χρόνων τότε, μέχρι το 1933 τελείωσε μόνο το δημοτικό σχολείο, ήταν σοφότερος των ειδικών θεολόγων. Ήταν κάτι τρομερό. Ήξερε να ερμηνεύει και να ομιλεί ακόμη και στην αρχαία γλώσσα, ενώ δεν διδάχθηκε ποτέ αρχαία γλώσσα. Ήταν ικανός να ερμηνεύει και τα πιο δύσκολα κείμενα των πατέρων. Κάθε τόσο όμως σταματούσε και έλεγε: «Ζει Κύριος των δυνάμεων. Θαυμαστός ο Θεός εν της οσίης αυτού. Δότε δόξα τω Θεώ». Πολλές φορές γνωρίζουμε ότι ο γέροντας έμενε νηστικός γιατί έπρεπε να προσευχηθεί για εκείνους που είχαν ανάγκη. Πολλές φορές άφηνε τον ύπνο του γιατί έπρεπε να κατεβεί κάτω να συναντήσει τον γέροντά του μπροστά στην Αγία Κάρα του και να του πει τα παράπονα του. Έτσι λοιπόν ο Κύριος βίωνε την άσκηση των παλαιών μοναχών και των ασκητών, των πρώτων αιώνων, για να αποδειχθεί άξιος με εκείνους. Το πρώτο λοιπόν που μπορούμε να συναντήσουμε στον άνθρωπο αυτό ήταν το ασκητικό φρόνημά του για τους άλλους ανθρώπους. Ήταν αγωνιστής για να κερδίζουν οι άλλοι. Βέβαια, εκείνος κέρδιζε καθώς κέρδιζαν οι άλλοι εξαιτίας της προσευχής του. Ο πατήρ Ιάκωβος υπέφερε από πολλές αρρώστιες. Συγκεκριμένως, είχε βηματοδότη. Υπέφερε από προστάτη. Είχε κάνει 2 εγχειρήσεις στο στομάχι. Είχε θρομβώσει στα πόδια και αυγενικό σύνδρομο. Όλες όμως αυτές τις αρρώστιες τις υπέμενε αγωνγίστος και αδιαμαρτυρήτως, χωρίς καθόλου να τον εμποδίζουν ή να τον παρακολύουν στα πνευματικά του καθήκοντα. Χάρη του Θεού υπέταξε τα πάθη και ως ελεύθερος άνθρωπος ζούσε αυτή την υπέροχη κοινωνία αγάπης με τον εν Τριάδη Θεό. Όπως μου είχε πει πολλές φορές, βρισκόταν στους ουρανούς, είτε εν ύπνο, είτε σε έκσταση, είτε σε προόραση, και έβλεπε πράγματα μεταφυσικά, υπαρξιακά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τα έδωσε όλα στο Θεό, ηξιώθη από εκείνον και πολλών χαρισμάτων. Είναι αλήθεια ότι το Μάιο του 1988, ενώ στη σχολή αξιωματικών χωροφυλακής έδινα κάποια θέματα ως πρόεδρος της Επιτροπής, έπαθα ένα ισχυμικό φαινόμενο. Πήγα τότε στο νοσοκομείο, μου είπαν κατεπηγόντως, επειδή έχεις πολύ σοβαρά ασθένεια με τις στεφανιές σου,
πρέπει να πας να χειρουργηθείς. Έχω αδερφό καθηγητή καρδιολόγος στο Λος Άντζελες, αλλά θέλησα να πάρω, να μην πάω κατευθείαν στην Αμερική, να πάρω την ευχή του γέροντος. Πέρασα λοιπόν από τον γέροντα, εξομολογήθηκα, πήγαμε με τον πατέρα Δημήτριο τον Τζούμα και μου λέει αύριο θα σου πω αν πρέπει να πας ή όχι. Την άλλη μέρα το πρωί χαμογελαστά μου λέει να πας και να μου πεις την ημέρα που θα μπει στο χειρουργείο. Λοιπόν, πράγματι πήγα στο Λος Άντζελες, έγιναν τα διαδικαστικά, μπήκα στις 8 Μαΐου σε ένα νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα έξω από το Λος Άντζελες με έναν περίφημο γιατρό Ιταλό Διάκο, ο οποίος ήταν ειδικός στα θέματα της αγκιοπλαστικής. Ήθελε ο αδερφός μου να αποφύγω το bypass. Εκεί, κατά την δίωδο αυτής της διαδικασίας, γιατί βλέπεις και εσύ την όλη πορεία της προσπαθίας του γιατρού που σου ανοίγουν με μπαλονάκι τις στεφανίες, ήταν και είδα κι εγώ πολύ βουλωμένες. Και σε κάποια στιγμή, πράγματι το βλέπω, το θυμάμαι και με πιάνει πραγματικά βαθιά συγκίνηση. «He's dead», είπε ο γιατρός. «Η σφιγμή μηδέν, εθεούσε νεκρό». Σε κάποια στιγμή, εδώ δεν θα σας πω πολλά πράγματα, κάτι είδα, κάποιες σκιές, δύο ρασοφόρων και με σήκωσαν. Και σηκώθηκα κανονικά τη στιγμή που οι άλλοι άρχισαν να κλαίνε. Και λέει ο ίδιος ο Διάκος, Νικόλαος Διάκος από την Ιταλία ήταν, αλλά εκεί χρόνια γιατρός, λέει «Με συγχωρείτε, υπάρχει θαύμα». Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς προηγουμένως σε κάμποσα κλάσματα του λεπτού δεν πιάναμε σφυγό και τώρα το βλέπω να είναι μια χαρά. Συνεχίστηκε την επομένη ημέρα, με βάλα στην εντατική, συνήλθα αμέσως μια χαρά. Εκείνο το βράδυ πάλι είχα κάποιες τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Ίσως αυτά είναι κόντρα στη λογική και δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς. Αλλά εγώ τα έζησα, δεν μπορώ να το κρύψω. Και αυτό που θέλω να πω κυρίως και να δώσω έμφαση είναι όταν γύρισα, χωρίς να πω πουθενά, ούτε και στη γυναίκα μου, ούτε και στον Παπαδημήτρη που ήταν στενός φίλος μου, γύρω από αυτά με κάλεσε, με φίλησε στο μέτωπο και ο γέροντας μου είπε «Ναι, ναι, έμαθα». Λέω «Πώς? Αυτούς που έστειλα». Τώρα να προχωρήσω και ποιους έστειλε. Κατά την δική του θέση παρεκάλεσα, λέει, τον Άγιο, τον Όσιο Δαβίδ και μου λέει «Τι δουλειά έχω τόσο μακριά, δεν πάω». Σαν να συζητούσε με συνάδελφό του, να είναι φίλοι. Λέει «Δεν πάω μόνος». Όταν άκουσε το μόνος, λέει «Τότε εντάξει, θα παρακαλέσω τον Ιωάννη τον Ρώσο να πάτε παρέα μαζί, τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο». Λέει εκείνος πολύ ευχαρίστος, λέει, όταν έρχεται μου λέει «Καλημέρα πάντα». Είναι αλήθεια, και αυτό το λέγω, κάθε φορά που ανέβαινα και κατέβαινα πηγαίναμε, ανάβαμε ένα κεράκι και προσκυνούσαμε το Άγιο Λείψανό του. Ας πούμε ότι ήταν αυτοί οι δύο γέροντες, δεν θέλω να σας το πω αυτό. Πάντως δύο σκιές ρασοφορεμένων και ο γέροντας μου είπε ότι ήρθαν και μου είπαν το και το και το. Όσο ο γέροντας προαγότανε σε εμπειρίες πνευματικές, τόσο φυσικότερη γινότανε η προσευχητική του λειτουργία. Η πατερική προτροπή, όταν ενωθεί η αναπνοή σου με την επίκληση του ονόματος του Θεού, τότε θα γνωρίσεις
την πνευματική ωφέλεια της χαρισματικής καταστάσεως της ησυχίας. Ο γέροντας ζούσε και ανέπνεε προσευχητικά στο Χριστό και η επιθυμία του και ο πόθος του ήταν η ολοκληρωτική του προσήλωση στο πρόσωπο του Χριστού, σύμφωνα με τους λόγους του Ψαλμοδού. «Συ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω, εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω». Πολλές φορές μας έλεγε ότι εγώ πατέρες θα πεθάνω πάνω στο καθήκον μου. Και πράγματι κατά την ώρα της εξομολογήσεως ο γέροντας παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, όπως ακριβώς το πρωί είχε πει. Η κηδεία του ήταν πάνδυμος. Δεν ήταν κηδεία παρά αναστάσιμη ακολουθία. Πραγματικά ήταν μια εξόδιος ακολουθία ενός Αγίου. Και όπως είπανε πολλοί άνθρωποι, σαν να έζησαν την εξόδια ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου. Γιατί πραγματικά ήταν χαρμόσυνη και πανηγυρική. Διότι τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ήθελε να γίνει κατακτητής της Βασιλείας του Θεού. Αλλά μαζί με αυτόν και οι άλλοι. Γι' αυτό και στους πατέρες της Μονής διαρκώς έλεγε τα ίδια πράγματα και στα παιδιά που έρχονταν κοντά του και στους συλλογιωμένους, στους ασθενείς και στους επιστήμονες. Πάντοτε ήταν αυτή η θέση του. Καλά τα επίγεια, απαραίτητα για όσα μας χρειάζονται. Αλλά εμείς πρέπει να κατακτήσουμε τους ουρανούς. Ενθυμούμε
όταν με συνάντησε την πρώτη φορά που μου είπε χαρακτηριστικά την εξής φράση, ας επιτραπεί να το είπω, ή θεωρηθεί ότι ομιλώ για τον εαυτό μου, αλλά θέλω να πω ακριβώς τη φράση του Γέροντα. Άγιε Αρχιερέα μου, βλέπω ένα φως μέσα στα μάτια σου. Ρώνε σε μη σβήσει ποτέ το φως αυτό, γιατί θα είσαι υπεύθυνος αν θα σβήσει. Και αυτό ήταν το σημείο που πάντοτε αναφέρομαι στην προσευχή μου όταν ζητάω την προσευχή του και τις πρεσβείες του. Να με ρημνήσει με τις προσευχές του να μην σβήσει το φως αυτό. Επειδή η αγωνιστικότητα του Γέροντα, η βία που εξασκούσε, τον έφεραν σε τέτοια σημεία ώστε και από μικρό παιδί ακόμα να έχει τη χάρη του Θεού επάνω του. Και αυτό το ζήσαμε πολλές φορές, ή όπως ο ίδιος μας αποκάλυπτε πολλές φορές, να αξιωθεί να έχει θεοπτίες, να βλέπει στην ώρα της λειτουργίας θείους αγγέλους, να βλέπει αγίους, ακόμα πολλές φορές και αυτό το διάβολο να προσπαθεί να του βάλει παγίδες στα πόδια του. Και όλα αυτά τα έλεγε με πολύ ταπείνωση και μας έλεγε, όταν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει το Θεό, πραγματικά ο Θεός τον αμείβει και τον αμείβει και σε αυτή τη ζωή. Και πολλοί άνθρωποι που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, που είχαν δει ή είχαν ακούσει από το στόμα του Γέρου τέτοια πράγματα, ή τους απεκάλυπτε πολλά πράγματα από τη ζωή τους, έρχονται σήμερα στο μοναστήρι να μας πούνε, να μας καταθέσουν τις εμπειρίες αυτές που είχαν από τον Γέροντα. Το 15 Αύγουστο, μετά την παράκληση της Θεοτόκου, βγήκε και ο κόσμος έξω στο προάβλιο και το παιδί μου κάψε σε μια καρέκλα. Και ο πειρασμός το έβαλε να μου ζητήσει τυρί. Τυρί βέβαια δεν ήταν δυνατόν, αλλά ήταν η αφορμή να πάθει κρίση. Ήταν τρομερή η κρίση που έπαθε. Όλοι φύγαν από γύρω του. Πήγα εγώ, το αγκάλιασα, έκανα την προσευχή μου και αφού ηρέμησε, πήγα κατευθείαν στον τάφο του Γέροντα. Γονάτισα με δάκρυα στα μάτια και τον παρακάλεσα να κάνει έλεος. Και μάλιστα του είπα, η κυρά Βιολέτα τώρα έφτασε 70 χρονών και δεν μπορεί άλλο να σηκώνει αυτό το βαρύ σταυρό. Κάνε έλεος, Γέροντα. Εκεί που προσευχόμουνα, είδα το Γέροντα να βγαίνει από τον τάφο. Μόνο οι πατούσες του δεν φαινόντουσαν. Με τα ράσα του, ως ιερέας, και μου είπε, «Κυρά Βιολέτα, όλα καλά θα πάνε». Και κατέβηκε πάλι στον τάφο μέσα. Στη διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος, που συνέβη πριν από δύο περίπου χρόνια, η δύναμη του ατυχήματος ήταν τόσο μεγάλη που οι γιατροί, όταν με εξέτασαν μετά, σε καμία περίπτωση δεν δεχόντουσαν να γράψουν στο πιστοποιητικό ότι πρόκειται για αυτοκινηστικό ατύχημα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν με πίστευαν όταν τους το έλεγα. Και μάλιστα ένας θωρακοχειρούργος, ο οποίος με εξέταζε, είπε μου, λέει, παιδί μου, μου λέει, δεν ξέρω να καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι γιατρός, μπορώ να αναγνωρίσω τα χτυπήματα που έρχονται και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι αυτό που σου συνέβη ήταν επιβίωση από τροχαίο ατύχημα. Ειδικά μου λέει με τη σφοδρότητα την οποία το περιγράφει η τροχαία, το δελτίο συμβάντων και εσύ. Όταν ήρθα εργαζόμενο σε έναν παιδικό σταθμό και 10:30 ήρθα στο σπίτι, πάντα όταν λείπω με αφήνουμε στο τραπέζι κάποιο σημείωμα. Πατέρα, πάω εκεί, κάνω αυτό, θα γυρίσω κτλ. Όταν το διάβασα το σημείωμα, όλες τις φορές το πετούσα αμέσως. Αυτή τη φορά αμέσως ένιωσα ένα τρομερό πόνο στην καρδιά, μια στεναχώρια μεγάλη ότι κάτι θα μου συμβεί. Και σαν να μου λέει μια δυνατή φωνή μέσα μου ότι τρέξε να φέρεις το παιδί γρήγορα σπίτι. Καθόδω κατέβαινα την Αγία Βαρβάρας και λέω στον πάτερ Ιάκωβα, Άγιε μου Γέροντα, σε παρακαλώ, έλα να μου βοηθήσει το παιδί μου. Θέλω το παιδί μου να έρθει σπίτι. Και εκείνη την ώρα έκλαιγα. Έκλαιγα με μαύρο δάκρυ. Δηλαδή, αν με βλέπανε στον δρόμο, θα λέγει τι του συμβαίνει του ανθρώπου. Όταν άρχισε το αυτοκίνητο να φεύγει, επαναλαμβάνω, χωρίς ζώνη, χωρίς γυαλιά, χωρίς οτιδήποτε, προσπάθησα να πιαστώ από το τιμόνι, ενστικτόδος, για να κρατηθώ. Το οποίο τιμόνι, βέβαια, μου είχε εντυχιστεί στο στήθος εδώ. Είχε αφήσει και αποτύπωμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μια πολύ δυνατή και έντονη αγκαλιά ανθρώπου με είχε πιάσει από τους ώμους. Και με κρατούσε πως αγκαλιάζουμε έναν άνθρωπο
από πίσω έτσι και του λέμε «Γεια σου, τι κάνεις» και με κρατούσε αγκαλιά εκεί. Φανταστείτε ότι ήταν τόσο έντονη η αίσθηση του γεγονότος αυτού που για μια στιγμή απόρρισα λίγο με το τι συμβαίνει. Δεν απόρρισα με το ατύχημα για το ότι πρόκειται να σκοτωθώ ή το τι γίνεται ή το πώς θα πάρω θέση προστασίας. Λέω «Καλά, τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή?» Την ίδια περίπου εποχή που συνέβη το άλλο θαυμαστό γεγονός, ο πατέρας μου νοσηλευόταν από τετραπλό καρκίνο στο νοσοκομείο Αχέπαρ. Εγώ ξεκίνησα από την Ιστιαία να πάω να το δω για τελευταία φορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου, επειδή γνώριζα ότι ο καρκίνος που είχε κυρίως στο Ήπαρ θα τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ και ενώ δεν είχε ταλαιπωρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή καθόλου, παρακαλούσα τον γέροντα Ιάκωβο να βοηθήσει και να μισητεύσει ώστε να εκτιμήσει ο πατέρας μου. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, τον βρήκα σε μια γενικά καλή κατάσταση και καθίσαμε και συζητούσαμε. Περίπου στις 8 και 20 εκείνης της μέρας, είχα φτάσει περίπου στις 8 παρά 20 στο νοσοκομείο, τον είδα ότι άρχισε να βαραίνει. Έβγαλα λοιπόν τη μητέρα μου και τη γυναίκα μου έξω και κάθισα στο πλάι του, κρατώντας το χέρι του ανάμεσα στα δύο χέρια μου. Τη στιγμή που άρχισε να φεύγει η ψυχή του, με τρεις βαθιές ανάσες, την τρίτη ανάσα είδα τον γέροντα πίσω ακριβώς από τον πατέρα μου, ολοζώντανο, με απλωμένο το δεξί του χέρι προς εμάς και άκουσα τη φωνή του, η οποία έλεγε: «Ησύχασε Δημήτρη, άφησε τον, τώρα ο πατέρας σου είναι μαζί μου». Και εκείνη την ώρα ξεψύχησε ο πατέρας μου. Ένιωσα μια τρομερά μεγάλη αγαλίαση και ευχαρίστηση, ήσυχος παρόλο που έχανα τον πατέρα μου και βεβαιώνω ότι δεν ήταν κάποια οπτασία, ενήργησε και η ακοή και η ώρα σε αυτό το γεγονός και αυτό το οποίο βίωσα ήταν πολύ θαυμαστό και πάρα πολύ ευχάριστο για μένα παρόλο που έχασα τον πατέρα μου. Κάποτε βρισκόμουν στεναχωρημένος και έλεγα: «Έφυγε ο πατήρ Πορφύριος, φεύγετε κι εσείς», λέω, «γέροντα». Έφυγε και ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος είχαμε την ευλογία όλων αυτών. Έμενα έτσι στεναχωρημένος, πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μας φύγατε, είχαμε κάποιον, πηγαίναμε σε κάποιο πρόβλημα, μας έλυνε το πρόβλημα, μας βοηθούσε. Τώρα τι γίνεται? Και εκεί που στεκόμουν, ήρθε με χαμόγελο και μου λέει: «Έβρεσε και αρουπαγίτης, δεν τρέπεσαι», λέει. Τώρα είναι πιο καλά και από πάνω, διότι κάτω παρακαλούσα και εγώ σαν ομοιοπαθής. Τώρα είστε πιο καλά από πριν, απευθείας. Περισσότερα να μην πω, γιατί δεν κάνει ίσως. Ήταν ολοζώντανος μπροστά μου. Από τότε δεν στεναχωριέμαι. Σας το λέγω, συγκινούμε, πάρτε το όπως θέλετε, αλλά δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Είναι γεγονός ότι κάθε ολοκληρωμένος και συγκροτημένος ηθικός και πνευματικός άνθρωπος αποτελεί για τον καθένα μας μια ισχυρή πρόκληση αυτογνωσίας. Ιδιαίτερα οι αρετές και η Αγία Ζωή ενός ανθρώπου του Θεού, μπροστά στις οποίες καθρεπτίζεται αναπόφευκτα ο εαυτός μας, μας προτρέπουν σε μια σύγκριση της εικόνας του εαυτού μας με την εικόνα του ανθρώπου εκείνου. Αλλά όταν στεκόμαστε μπροστά στην εικόνα της προσωπικότητος και του πνευματικού έργου του μακαριστού πατρός Ιακώβου, ενδέχεται να σκεπτόμαστε ότι η σύγκριση της δικής μας εικόνας με την εικόνα του γέροντος είναι αδύνατη. Εντυπωσιασμένοι από τον πλούτο της Θείας Χάριτος στη ζωή του, αισθανόμαστε ότι μεταξύ εκείνου και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι Άγιοι του Θεού αποτελούν εγγύηση και βεβαιότητα του γεγονότος ότι και εμείς, όπως και εκείνοι, ομοιοπαθείς με εμάς άνθρωποι, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους και να αναδειχθούμε σε αγωνιστές της πίστεως και της αγιότητος. Εξάλλου, όλοι οι όροι
και όλες οι προϋποθέσεις της σωτηρίας μας συνοψίζονται στο Λόγο του Κυρίου. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ο Γέροντας υπήρξε ένας βιαστής της Βασιλείας του Θεού και με τη ζωή του και τους πνευματικούς του αγώνες μας έδειξε τον τρόπο του βιασμού του εαυτού μας για να γίνουμε και εμείς άξιοι της Βασιλείας του Θεού. Βιάζοντας τον εαυτό μας και αγωνιζόμενοι με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, θα φτάσουμε στην ευλογημένη στιγμή που θα ακούσουμε την πραγματικότητα της αληθείας του Λόγου του Κυρίου, ότι εντός ημών εστί η Βασιλεία των Ουρανών. Τότε θα έχουν ήδη ανοίξει και για μας οι πόρτες της Βασιλείας του Θεού. Μάλλον θα είμαστε ήδη πολίτες της Βασιλείας του Θεού και συμπολίτες των Αγίων Του. Είχαμε ξεκινήσει μια παρέα 4 ατόμων να πάμε στην Αγία Ντορόσο. Μας είχε προτείνει κάποια παιδιά από την παρέα, συγκεκριμένα η Παναγιώτα, για φίλη μου, να πάμε, το είχε τάξει. Ό,τι ξεκινήσαμε όλοι, γιατί όλοι το θέλαμε αυτό. Πήγαμε εκεί και σαν να έγινε κάτι το πολύ απλό για μας. Ήρθε κάποιος γέροντας, ντυμένος όπως αρμόζει, ας πούμε, σε κάποιον ιερέα, και μας πρότεινε να μας μιλήσει. Κάποια στιγμή που είχαμε φτάσει στην είσοδο της εκκλησίας, στον Αγία Ντορόσο. Πολύ ευγενικά μας ζήτησε αν θέλουμε να τον ακούσουμε και μαζευτήκαμε και 4 γύρω του και μας είπε ορισμένα πράγματα, τα οποία ήταν αρκετά ενδιαφέρον, τα ακούσαμε με αρκετό ενδιαφέρον. Και μάλιστα μετά, αφού τελείωσε η ομιλία, συζητήσαμε το ότι ο συγκεκριμένος γέροντας δεν ήθελε ούτε να μας οθήσει προς την εκκλησία, δεν έδειξε κάτι τέτοιο, παρά τον ενδιέφερε το γεγονός ότι ήθελε να μας μάθει το πώς πρέπει να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε. Σε τι ανθρώπους, σε τι άτομα, και ότι γενικότερα η εξομολόγηση είναι κάτι το όμορφο και βοηθά να καθαρίσει η ψυχή μας. Συνήθως όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο, όσο προσφυλής, αγαπητός και αν είναι, αν αισθανθείς κάπου την αναπνοή του, ή θα τραβηχτείς ή κάπως θα κρατήσεις τη δική σου αναπνοή. Μου έκανε εντύπωση σε εμένα, γιατί το κάνω αυτό συνήθως. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήθελα να αναπνέω την εκνοή του γέροντα. Μου άρεσε αυτό το αίσθημα. Όπως και πάλι κάποια στιγμή που αισθάνθηκα κάποια μηχανία, μιλώντας μας στην αρχή για την εξομολόγηση και όλα αυτά, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποια μηχανία και έπιασα τα χέρια μου κάπως έτσι. Κλασικές κινήσεις που κάνει κάποιος άνθρωπος που έχει αμηχανία. Και γύρισε εκείνη την ώρα και μου πιάσε τα χέρια μου, σαν να το καταλάβαινε, σαν να μου έλεγε να νιώσω καλύτερα. Γυρνώντας με τα παιδιά από την εκδρομή μας, είχαμε πάει, είχαμε διασκεδάσει, κάναμε τον μπάνι μας, φάγαμε. Κάποια στιγμή στο γυρισμό αισθάνθηκα κάποια διαθεσία. Σταματήσαμε σε κάποιο χωριουδάκι πριν τη Χαλκίδα, σε ένα περίπτερο για να πάρω ένα ντεπών. Σταματώ στον περίπτερο, η κοπελιά, η Παναγιώτα συγκεκριμένα που ήταν δίπλα μου, μου λέει όχι, μου λέει ήταν ένα φαρμακείο ανοιχτό πιο πίσω. Τη λέω γιατί να τρέχουμε πιο πίσω, αφού έχουμε σταματήσει ακριβώς εξά το περίπτερο. Παρ' όλα αυτά σηκώθηκε και πήγε στο φαρμακείο. Και την ακολούθησα και εγώ, μπαίνω μέσα στο φαρμακείο. Ήταν η κυρία Φωτεινή, να θυμάμαι καλά το όνομά της. Μας ρώτησε τι θέλουμε και της είπα ότι επειδή έχω κάποιο πρόβλημα στο μάχη, να μου δώσει κάποιο ντεπών. Και εκείνη την ώρα φοινικά ήταν ένα βιβλίο, στο οποίο βιβλίο υπήρχε στο εξώφυλλο ο πατέρ Ιάκωβος. Γυρνάω στην κοπελιά, της λέω να ο πατέρας μας μίλησε το πρωί. Τόσο απλά. Και συμφωνεί μαζί μου, λέει ναι. Κατευθείαν γυρνάει η φαρμακοποιός η κυρία Φωτεινή. Μας ρωτάει ποιος ακριβώς ήταν. Της δείχνει τη φωτογραφία. Μας δείχνει και άλλες πολλές φωτογραφίες που υπήρχαν πάνω στο γραφείο. Και μια κορνίζα που υπήρχε ακριβώς από πίσω από εκεί που καθόταν η κυρία Φωτεινή. Και της λέω ναι,
μας όλες τις φωτογραφίες λένε ο ίδιος, και εγώ και η Παναγιώτα. Παθαίνει κάποιο σοκ, μετά μας εξηγεί ότι ο γέροντας έχει κοιμηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το ίδιο σοκ παθαίνουμε και εμείς μετά. Φωνάζουμε και τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, τα άλλα δύο παιδιά. Έρχομαστε όλοι μέσα, επικοινωνούμε με το μοναστήρι στον Όσιο Δάβιδ πάνω. Οπότε κάπου καταλάβαμε ότι αυτό το γεγονός το είχαμε ζήσει μόνο εμείς οι τέσσερις. Και συγχρόνως καταλάβαμε ότι πρέπει να το βλέπαμε εκείνη τη στιγμή μόνο εμείς και όχι τα άτομα που περιφερόταν γύρω μας. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αναφέρθηκε ή μάλλον έδειξε την αγάπη του στο να μας οδηγήσει προς την εξομολόγηση. Γιατί όπως είπα και στην αρχή δεν ήθελε να μας αναφέρει σε κάποιον νέους ανθρώπους να μας πει ακολούθησε την εκκλησία, τον ίσιο δρόμο. Συνήθως όλα αυτά που ακούμε εμείς οι νέοι. Παρά όλη του η αναφορά ήταν πάνω στην εξομολόγηση. Και συγκεκριμένα η φράση του που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μου είχε χαραχτεί μέσα μου είναι το ότι όπως ψάχνεις, μας είχε πει, να βρεις έναν καλό γιατρό όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι πρέπει να ψάχνεις να βρεις έναν καλό πνευματικό για να εξομολογηθείς, να του πεις αυτά που σε απασχολούν, αυτά που έχεις ζήσει, αυτά που θες να φανερώσεις σε κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ψάξεις να βρεις ένα καλό πνευματικό. Άγιε μου Δαβί, εγώ 40 χρόνια σε δουλεύω στο μοναστήρι. Ήρθα 30 χρόνια και έγινα 70 στο μοναστήρι σου. Ξέρεις, Άγιε μου Δήμα, πώς σου αγάπησα. Και όλα, ό,τι έπαθα στο μοναστήρι, αρρώστιες, οτιδήποτε έπαθα, τα έπαθα όλα για την δική σου αγάπη. Άγιε μου, βοήθησε με. Εάν ήρθε πάλι η ώρα μου για να φύγω, έσαι και 70 χρόνια στήθη. Θα σου μένω 40 χρόνια. Έρθει η ώρα να φύγω, θέλω μόνο να παραλάβεις την ψυχή μου, πες παρησία στο Θεό, να πάω στο Χριστό, να κοντήσω μπροστά στο θρόνο του Θεού και να πεις, θέλω αυτόν τον Ιάκωβο, τον αμαρτωλό, να τον συγχωρήσεις, διότι 40 χρόνια στο μοναστήρι σου είναι και εγώ άνθρωπος. Μήπως ήξερα και τα γράμματα, μήπως ήξερα και ήμουν και κανένας ρήτο, κανένας. Και ό,τι με φώτιζες, έκανες στο μοναστήρι σου. Και να με δικαιώσεις με εκείνη την ημέρα στο θρόνο του Θεού που θα πας, Άγιε μου Δαβί, την ψυχή μου. Yeah.
Και...